Κρήτη. Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Κεντρικής Περιφερειακής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος της Ελλήνων Συνέλευσης. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Πόσα χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε τα δικά μας λεφτά. Δεν ζητάμε τίποτα ξένο. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο εκτός από τα δικά μας. Πρέπει να μείνουμε στη συνένωση Ελλήνων. Στην ένωση των Ελλήνων. Εμείς οι Έλληνες το έχουμε ξανακάνει. Είχατε ξεχάσει ποιοι είστε. Μάθετε ποιοι είστε. Είστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, αυτοί που θα βρείτε όλη την αλλαγή. Όλος ο πλανήτης περιμένει από την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε. Δεν έχω ευχές, αλλά έχω να δώσω έναν όρκο. Ότι θα είμαι μέχρι το τέλος. Μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Και θέλω δίπλα μου όλους τους Έλληνες και τους συνέλληνες σε μια τόσο μεγάλη τεράστια μάχη. Την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Τελικά έχω ένα σκασμό τόπου στον χρόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς πληρώνω. Τελικά η Τράπεζα της Ελλάδας δεν την ελέγχει κανένας μεδικό άνθρωπο, την εθνική δεν την έλεγξε ποτέ. Οι τράπεζες δεν ελέγχονται, φτιάξανε και τα αρχισίγματα να στο πάρουνε. Τον Αεροπάγο τον ζαρίζουνε, του έχουν βάλει τα σκότια. Τη βουλή σου δεν υπάρχει, ό,τι γουστάρουν υπογράφουνε. Και εσύ ρε συνέλη να δοχά που μιλάμε, τι είναι ο τόπος σου. Σου διαλύσανε τα πάντα και συνεχίζουν και διαλύουν. Σου διαλύσανε τα νοσοκομεία, σου διαλύσανε τις τάξεις, τα ταμεία. Τα πάντα τα διαλύσαν όλα ρε. Πού την Ελλάδα, σου διαλύουν το στρατό, σου διαλύουν την αστυνομία, σου διαλύσαν τις μυστικές υπηρεσίες, σου διαλύσαν τη γλώσσα, σου διαλύσαν την παιδεία, σου διαλύσαν τα πάντα. Κύριοι, δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν είναι σε κανένας ξένο τα χέρια. Θέλω τη μητέρα των μητέρων μου ελεύθερη, θέλω το μέλλον μου δικό μου, θέλω το δίκαιο και τη δικαιοσύνη με έτσι όπως ακριβώς θα πεινάνε και ζητάω μόνο τα δικά μου. Δεν ζητάω παραπάνω και λιγότερο από τα δικά μου. Έναν όρκο ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος είναι πολύ μεγάλες και ιερές οι στιγμές που βιώνουμε σε όλη την Ελλάδα και για όλο τον ελληνισμό. Έχει ετοιμαστεί τα πάντα. Όλο το σχέδιο είναι έτοιμο. Είναι μόνο να μαζευτούν οι Έλληνες. Η ώρα των Ελλήνων είναι το 14. Εάν η νίκη δεν είναι δικιά μας, θα φάμε όλοι βραδινό στον άδειο. Ο χαμένος θα χάνει όλα. Και ο νικητής θα παίρνει. Πρέπει να νικήσουμε. Το έτος το 14 είναι η ώρα των Ελλήνων. Όλοι μονιασμένοι. Την Ελλάδα θα την πάρουμε τα χέρια μας. Ακροατές, ακούτε το Ράδιο Διομήδης, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Κεντρικής Περιφερειακής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος της Ελλήνων Συνέλευσης. Θυμήσου ποιος είσαι Έλλην. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Όταν ενθυμηθείς, η νίκη είναι μόνο δική σου. Ενώνεται το ελάνιο έθνο. Ενώνονται όλοι οι Έλληνες άνθρωποι. Ένωση Ελλήνων εδώ και τώρα. Όλες οι ψεύτικες ψευτοαυτοκρατορίες κοπήκανε στην αλήθεια της κοσμοκρατορίας των Ελλήνων ανθρώπων. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Θυμήσου ποιος είσαι, πρέπει μόνο να θυμηθείς. Ενώνεται το ελάχιο έθνο. Θυμήσου ποιος είσαι, ενώνονται όλοι οι Έλληνες άνθρωποι. Μαζί σου αρτέμι και κανείς δεν περιμένει, όλοι μπροστά καθυλωμένοι, όλοι πρώτη γραμμή, γιατί το ξέρουν πολύ. Συνελληνίδες, συνέλληνες, αγαπητοί ακροατές του Διομήδης Ράδιο, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε άλλη μία εκπομπή, την εκπομπή Λόγος Ελλήνων. Μια εκπομπή όπου φιλοξενεί όλες τις υποψήφιες και όλους τους υποψήφιους βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης για να μας προβάλλουν τις θέσεις του φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης και όχι μόνο, αλλά και για να μας θίξουν σημαντικά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας πολίτης και που θα έπρεπε να απασχολούν κάθε Έλληνα πολίτη. Ένα τέτοιο θέμα θα αναλύσουμε και σήμερα. Πριν περάσουμε όμως στο θέμα μας, να σας πω ότι ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Δρόσος Βασίλειος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας. Και ξεκινώντας σιγά σιγά να κάνουμε μια υπενθύμηση προς όλους εσάς ότι ο κύριος Δρόσος Βασίλειος είναι πολιτικός μηχανικός, έχει διατελέσει επιβλέπων μηχανικός στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων της Θέος Νομαρχίας Ετωλοακαρνανίας, καθώς και προϊστάμενος, αλλά και για ένα έτος διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεσολογγίου. Γεννηθεί στην Αμφιλοχία, μόνιμος κάτοικος Αγρινίου, ιδρυτικό μέλος του τοπικού οργανισμού ΕΣΥ Αγρινίου, ενεργό μέλος του τοπικού οργανισμού ΕΣΥ Αμφιλοχίας
και διορισμένος διευθυντής της Περιφερειακής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος της Ελλήνων Συνέλευσης. Συμμετείχε επίσης ως υποψήφιος βουλευτής του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και στις περασμένες εθνικές εκλογές. Κύριε Δρόσε, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο Διομήδης Ράδιο και στην εκπομπή Λόγος Ελλήνων. Τιμή μας να σας έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Αυγέρη, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες ακροατές του Διομήδης Ράδιο στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ για να συζητήσουμε και να παρουσιάσουμε στους συνέλληνές μας ένα τόσο σημαντικό θέμα για τη χώρα μας. Όπως είπαμε και πριν κύριε Δρόσε και όπως είπατε και εσείς τώρα, θα παρουσιάσουμε σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολεί κάθε Έλληνα πολίτη και είναι η ΑΔΕ, μια ανεξέλεγκτη αρχή φάντασμα όπως το ανακοινώσαμε και στη διαφήμιση της εκπομπής στα social media της περιφέρειάς μας. Και για να μπούμε σιγά σιγά στην ανάλυση του θέματος κύριε Δρόσε, βλέπουμε ότι από το έτος 2016 δραστηριοποιείται στη χώρα μας και διαχειρίζεται τα οικονομικά θέματα του κράτους απόλυτα και ανεξέλεγκτα, δώστε βάση ακροατές, στη θέση της παλιάς ΔΟΗ, μια ανεξάρτητη αρχή, χωρίς νομική προσωπικότητα, η λεγόμενη ΑΔΕ, δηλαδή Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για την αρχή αυτή, κύριε Δρόσε, προκειμένου να ενημερώσουμε τους Έλληνες πολίτες για την αντισυνταγματική ύπαρξη και δραστηριότητά της? Το γεγονός αυτό, κύριε Αυγέρη, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ένα θέμα που αφορά την εφαρμογή της κατοχικής υποτέλειας που βιώνουμε όλοι οι Έλληνες σήμερα. Το βιώνουμε μετά την κατάπτυστη παράδοση και το ξεπούλημα της εθνικής μας κυριαρχίας από τους ανθέληνες κομματικούς εγκάθετους στους διεθνείς εγκληματίες, που δεν είναι άλλοι από το κατεστημένο το σιωνοτραπεζικό, που είναι άλλωστε και οι πραγματικοί τους αφέντες. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να αντιληφθούμε ότι όλα αυτά τα έσχη που βλέπουμε να νομοθετούνται και να συμβαίνουν στη χώρα μας δεν είναι τυχαία. Είναι προϊόντα της εφαρμογής ενός ανθεληνικού σχεδίου που χρόνια πριν έχει εκπονηθεί από τους επικυρίαρχους και τίθεται σε εφαρμογή από τα ξενόδουλα και προδοτικά κόμματα. Θα θυμάστε κι εσείς, αλλά ίσως και αρκετοί συνέλληνές μας, την τελετή ανάληψης της Προεδρίας της Δημοκρατίας από τον Κάρολο Παπούλια που έγινε το 2005. Το θέμα είναι, αν κατάλαβαν οι Έλληνες, τι αναφέρθηκε εκεί, γιατί στη συγκεκριμένη τελετή ανακοινώθηκε περιληπτικά από την τότε πρόεδρο της Βουλής, νευρεογενή Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, όλο το σχέδιο των διεθνών εγκληματιών του σιωνοτραπεζικού κατεστημένου που θα εφαρμοζόταν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και που θα το εκτελούσαν τα πιόνια τους, δηλαδή οι ανθέληνες και αλλογενείς κομματάνθρωποι. Κύριε Δρόσε, αυτή τη στιγμή αναφέρεστε σε μια πάρα πολύ σημαντική πτυχή του ζητήματος που αναλύουμε σήμερα και πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή τα όσα είχε πει τότε η τότε πρόεδρος της Βουλής Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας και όλους τους Έλληνες πολίτες, επειδή αναφέραμε πριν ότι η ΑΔΕ είναι μια αρχή αντισυνταγματική, αυτό μπορεί να το διαπιστώσει ο κάθε Έλληνας πολίτης όχι απλά διαβάζοντας το ΦΕΚ, αλλά στο διαδίκτυο το ίδιο Υπουργείο Εσωτερικών έχει κοινοποιήσει το μητρό των υπηρεσιών που συγκαταλέγονται στις κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ο Έλληνας πολίτης. Και μέσα σε αυτό το μητρό θα δούμε σε ένα τμήμα του να αναφέρονται οι αρχές και οι υπηρεσίες γενικότερα που είναι μη συνταγματικά κατοχυρωμένες, δηλαδή αυτές που δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα. Και μέσα σε αυτές φυσικά είναι και η ΑΔΕ. Βεβαίως κύριε Αυγέρη, έτσι είναι και δεν είναι καν κρατική υπηρεσία. Είναι ένα παρακράτος στην ουσία. Αλλά ας προχωρήσουμε. Θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να καταλάβουν ότι οι αποστάτες δυνάστης μας, ό,τι άδικο και εγκληματικό σχεδιάζουν να μας επιβάλλουν, μας το ανακοινώνουν εκ των προτέρων σε ανύποπτο χρόνο, έτσι ώστε να μην του δώσουμε σημασία
αλλά αυτοί να έχουν τη δικαιολογία ότι μας το είπαν και δεν αντιδράσαμε. Πράγμα που το εκλαμβάνουν ότι το αποδεχόμαστε. Τόσο σατανικά και βρώμικα στείνουν το παιχνίδι τους και έτσι χειραγωγούν τους ανθρώπους. Ας αναφερθούμε λοιπόν στο τι υπόθηκε επιλέξει προς τον Κάρολο Παπούλια από την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη στην τελετή εκείνη ανάληψης της Προεδρίας του. Διαβάζω επιλέξει. Αναλαμβάνεται πρόεδρος αυτήν την πενταετία που θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί ενδεχομένως και με την ψήφιση της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάριν της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται και ίσως να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και των καθιερωμένων, και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από νέες μορφές διακυβέρνησης. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Να δούμε τώρα τι μας προανήγγειλε με αυτά τα λόγια. Το πρώτο που μας προανήγγειλε, την ψήφιση κάποιας συνταγματικής ευρωπαϊκής συνθήκης, για την οποία όμως δεν μας έχει κανείς ενημερώσει ποια είναι και τι θα περιλαμβάνει. Δεύτερο, τον περιορισμό των εθνικών συνόρων, πράγμα το οποίο συνέλληνες το ζούμε, το ζήσαμε, το ζούμε σταδιακά με την προδοτική συνθήκη των Πρεσπών, της παραχωρήσης στην Τουρκία που όπως ξέρουμε αλωνίζει ανενόχλητη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και με την παραχώρηση τμήματος της δικής μας ΑΟΣ προς την Αίγυπτο και έπεται και συνέχεια στο εγγύς μέλλον. Το τρίτο που μας προανήγγειλε, τον περιορισμό της εθνικής μας κυριαρχίας. Εδώ δεν είχαμε απλά περιορισμό, αλλά παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας στους ξένους. Μια κατάπτυστη εθνοπροδοτική πράξη που συντελέστηκε από τον Εβραίο Πρωθυπουργεύοντα, τον Γεώργιο Τσάντ Μινέικο Παπανδρέου, το 2010 από ό,τι θυμάστε, και την αποδέχτηκαν σε απόλυτη συνενοχή όλα τα κόμματα. Και το τέταρτο που μας προανήγγειλε, την παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και των καθιερωμένων. Εδώ, στην τέταρτη αναφορά της, είναι και η εξαγγελία της που αφορά το θέμα το οποίο αναπτύσσουμε σήμερα. Πράγματι, κύριε Δρός, προκαλούν κατάπληξη, αλλά και θυμό, θα έλεγα, σε κάθε σκεπτόμενο Έλληνα αυτές οι δηλώσεις της τότε Προέδρου της Βουλής Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, και αποδεικνύεται όντως ότι κινούνται και αυτές μέσα στα πλαίσια του ενορχιστρωμένου σχεδίου της απολυταρχικής επιβολής των διεθνών εγκληματιών που δυναστεύουν τους Έλληνες αλλά και όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, επειδή ό,τι λέμε πρέπει να το αποδεικνύουμε, όταν θα ανεβεί η εκπομπή αυτή στο YouTube, στο κανάλι της περιφέρειάς μας, θα έχουν την ευκαιρία να δουν αυτό το βίντεο και να δουν ακριβώς τα λόγια τα οποία αναφέρατε κι εσείς, να τα ακούσουν οι ίδιοι, για το τι μας προανήγγειλαν, τα οποία ήταν όλα αυτά που μας παρουσιάσατε αυτή τη στιγμή. Να προχωρήσουμε όμως στην ανάπτυξη του θέματός σας, και θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας στο γιατί βγαίνουν έτσι απροκάλυπτα
και προβαίνουν έτσι απροκάλυπτα μάλλον οι κομματικοί κυβερνώντες σε τέτοιες ενέργειες, κύριε Δρόσε? Ποιος είναι ο λόγος? Καταρχήν, κύριε Αυγέρη, θέλω να τονίσω εδώ προς όλους τους Έλληνες που μας ακούν ότι είναι ανεπίτρεπτο, είναι αισχρό και εγκληματικό σε πολιτικό πρόσωπο που φέρει μάλιστα και τον τίτλο της Προέδρου της Ελληνικής Βουλής να αναφέρεται καταφατικά σε παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Σε οποιοδήποτε ανεξάρτητο και ευνομούμενο κράτος, αν γινόταν κάτι τέτοιο, ο πολιτικός που θα έκανε τέτοιες δηλώσεις θα είχε συλληφθεί άμεσα και θα οδηγούνταν στη δικαιοσύνη με τις κατηγορίες της εσχάτης προδοσίας, της παράβασης καθήκοντος και της κατάλυσης του συντάγματος για να υποστεί τις κυρώσεις και τις αντίστοιχες ποινές. Όμως, εδώ οι κομματάνθρωποι έχουν τόσο πολύ εξαχριωθεί που δεν τηρούν πλέον ούτε και τα ελάχιστα προσχήματα. Το κάνουν αυτό γιατί γνωρίζουν ότι όλοι οι θεσμοί του κράτους εταιρεία με το όνομα Hellenic Republic Company και με αριθμό Μητρώου 00093106 στην Επιτροπή Συναλλαγών και Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, στο οποίο έχουν μετατρέψει εν αγνία όλων των Ελλήνων τη χώρα μας, που υποτίθεται πως όλοι αυτοί οι θεσμοί, κύριε Αυγέρη, θα έπρεπε να εγγυώνται, να προασπίζουν και να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα της χώρας μας και των Ελλήνων πολιτών, είναι όλοι διαβρωμένοι. Έχουν δώσει γη και είδωρ στα διεθνή εγκληματικά σχέδια των επικυριάρχων και το μόνο που κάνουν είναι να βοηθούν τις παρανομίες και τις παράνομες κυβερνήσεις στην επιβολή αυτών των σχεδίων. Έστω και ένας θεσμός στη χώρα μας, αν ήταν υγιής και προσιλωμένος στο καθήκον του, τότε τίποτα από όλα αυτά, τα απάνθρωπα, τα συνταγματικά έσχη και της προδοσίας που βλέπουμε να συμβαίνουν στη χώρα μας, δεν θα είχαν συμβεί. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας όλα αυτά που αναφέραμε, καταλαβαίνουμε πώς και από ποιους επιβάλλονται όλα τα απάνθρωπα και εγκληματικά σχέδια στην Ελλάδα και στους Έλληνες και γιατί το κάνουν απροκάλυπτα. Μάλιστα. Άρα η χώρα μας, κύριε Δρόσε, είναι εταιρεία και έχει και αριθμό Μητρώου. Ακριβώς. Έτσι. Οπότε είναι φανερό, κύριε Δρόσε, πως κανένας θεσμός δεν λειτουργεί έτσι όπως θα έπρεπε στη χώρα μας και αυτό ο Έλληνος πολίτης το βιώνει καθημερινά στο πετσί του εδώ και αρκετά χρόνια και πολύ σωστά όπως είπατε, αν έστω και ένας θεσμός λειτουργούσε δίκαια και κανονικά και όπως πρέπει εκ του θεσμικού του ρόλου, σίγουρα δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Συνεχίστε όμως τον λόγο σας για να μας αναπτύξετε περισσότερο το θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Κύριε Αυγέρη, πράγματι όλα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας, που οδηγούν τον Έλληνα στην εξαθλίωση και στη γενοκτονία, μόνο θυμό και αγανάκτηση μπορούν να του προκαλέσουν. Όμως θα πρέπει πέρα από όλα αυτά τα συναισθήματα, ο Έλληνας να μάθει να γνωρίσει την αλήθεια. Πρέπει να βγει από τη λύθη του και να ενωθεί με τους συνέλληνές του, για να αγωνιστεί μαζί τους σαν ένα σώμα, μία ολότητα, για να ακυρώσει όλο αυτό το δίκαιο και τον όλεθρο που βιώνει. Και εμείς, ως Ελλήνων Συνέλευσης και ως πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων, είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή για αυτό ακριβώς το λόγο. Να του πούμε όλη την αλήθεια. Να πούμε όλη την αλήθεια στους συνέλληνές μας. Να τους βοηθήσουμε με στοιχεία και αποδείξεις να αφυπνιστούν, να δουν τις αιτίες για τις οποίες συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν και να απαξιώσουν όλο αυτό το άδικο που βιώνουν. Να μάθουν τις δυνατότητες που έχουν για να ακυρώσουν όλη αυτή την αποστασία και την προδοσία που εκτελείται μεθοδικά σε βάρος της Ελλάδος και των Ελλήνων. Να γνωρίσουν όλα τα οικονομικά εργαλεία και τη γνώση που προσέφερε σε όλους μας με άπειρη μεγαλοπρέπεια ο πρόεδρός μας, ο Αρτέμης ο Σόρας, που το δυναστικό καθεστώς κρατά παράνομα και άδικα φυλακισμένο, επειδή είναι ο μηχανισμός της απελευθέρωσης και της αναγέννησης της Ελλάδος και των Ελλήνων. Αλλά επανερχόμενο στο θέμα μας, κύριε Αυγέρη, θέλω να πω ότι οι κομματικές κυβερνήσεις, προχωρώντας την εφαρμογή του σχεδίου της νέας τάξης του σιωνοτραπεζικού κατεστημένου
που μας προανήγγειλε, όπως είδαμε, η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, μεθόδευσαν εκτός των άλλων και την ίδρυση μιας ανεξάρτητης αρχής φάντασμα, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ΑΔΕ, όπως την ξέρουμε όλοι, με ένα κατάπτυστο αντισυνταγματικό νομοθέτημα που μόνο νοσηρές φαντασίες θα μπορούσαν να το έχουν συλλάβει. Αυτό το νομοθέτημα δεν είναι άλλο από τον νόμο 4389 του 2016 που έφερε στη Βουλή η δοτή κυβέρνηση Τσίπρα και ψηφίστηκε τότε από όλα τα κόμματα. Ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλου 94, τεύχος πρώτο, στις 27 Μαΐου του 2016. Θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να δουν και να διαβάσουν αυτό το ΦΕΚ για να καταλάβουν τι θα πει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ποιους εξυπηρετεί, ποιες είναι οι απόλυτες και ανεξέλεγκτες δικαιοδοσίες της, πώς αφαιμάζει τον Έλληνα και τα έσοδα του κράτους και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή. Μόνο έτσι θα καταλάβει ο Έλληνας ότι πραγματικά και ανεξέλεγκτα τον εξουσιάζουν αντισυνταγματικές αρχές, όπως προανήγγειλε η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, οι οποίες δεν ελέγχονται από κανένα θεσμό. Έτσι θα αντιληφθεί ότι αυτές στην ουσία διοικούν τη χώρα, έχουν αφέντες τα ξένα απάνθρωπα συμφέροντα των τροϊκανών και ότι οι υπουργοί των κυβερνήσεων είναι στην ουσία πιόνια και μαριονέτες τους. Αλλά ας ρίξουμε μία ματιά στο πρώτο άρθρο του κατάπτυστου αυτού νομοθετήματος για να αντιληφθούμε με τι έχουμε να κάνουμε. Σε αυτό το άρθρο λοιπόν, στο πρώτο άρθρο του νόμου 4389 του 2016 με θέμα σύσταση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων Παύλα Σκοπός, αναφέρονται τα εξής. Διαβάζω. Συνίσταται ανεξάρτητη διοικητική αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ΑΔΕ στο εξής η αρχή, με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την ίσπραξη των φορολογικών, τελωνιακών και λοιπών δημοσίων εσόδων που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της. Η αρχή απολάβει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Από την έναρξη λειτουργίας της αρχής καταργείται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και η θέση του Γενικού Γραμματέα που προείσταται αυτής. Εδώ λοιπόν στο άρθρο αυτό, όπως ακούσατε, δίνεται η εφιαλτική πραγματική ταυτότητα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Ίσως ακόμη και από την πρώτη ανάγνωσή του ο κάθε Έλληνας να αντιλαμβάνεται τον ιστό της αράχτη που στήθηκε στα σκοτεινά κέντρα με την επιβολή αυτής της αρχής για να βάλουν χέρι αυτά τα σκοτεινά κέντρα σε όλα τα δημόσια έσοδα και μάλιστα χωρίς να ελέγχονται από κανένα κρατικό θεσμό και υπηρεσία. Μάλιστα. Πραγματικά κύριε Δρόσε, ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάρει για πρώτη φορά στα χέρια του το ΦΕΚ της σύστασης και ίδρυσης της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και θα μάθει την ταυτότητα αυτής της αρχής, δεν μπορεί, θα έλεγα, παρά να σαστήσει με το θράσος αυτών που την ίδρυσαν και ψήφισαν τη σύστασή της. Πραγματικά θα έλεγα ότι θυμίζει μια κατοχική επιβολή και όχι πράξη που γίνεται σε μια ελεύθερη δημοκρατική χώρα. Δηλαδή, ούτε νομική προσωπικότητα, ούτε ελέγχεται από κρατικά ή κυβερνητικά όργανα, διαχειρίζονται όλους τους φόρους, όλα τα δημόσια έσοδα και πραγματικά οι Έλληνες πολίτες και ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ας το αναλογιστούν λίγο αυτό, ας το σκεφτούν πως γίνεται μια ανεξάρτητη αρχή να διαχειρίζεται τα δικά τους έσοδα και αυτή η αρχή να μην λογοδοτεί πουθενά. Θα θέλατε όμως κύριε Δρόσε να μας κάνετε μια ανάλυση αυτού του πρώτου άρθρου του νόμου 4389 για να αντιληφθούν και οι ακροατές μας πιο καλά με τι έχουν να κάνουν. Βεβαίως κύριε Αυγέρη, και είναι ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Στην ουσία έχουμε να κάνουμε με μια στιγμή κατοχή. Η χώρα μας και όλοι οι θυσμοί της
έχουν καταληθεί και καταληφθεί από τους διαχρονικούς εχθρούς της, από εκείνους που εδώ και 2.500 χρόνια τώρα πασχίζουν για την καταστροφή της. Αλλά ας δούμε τι ακριβώς λέει το πρώτο άρθρο του κατάπτυστου νόμου 4389 του 2016. Αρχικά λοιπόν βλέπουμε να παρουσιάζεται εδώ μία ιδιότητα αυτής της ανεξάρτητης αρχής, μία πρωτοφανής και παρανοϊκή θα έλεγα ιδιότητα. Ας ξαναδούμε όμως τι μας λέει ακριβώς το κείμενο στο σημείο αυτό. Διαβάζουμε. Συνίσταται ανεξάρτητη διοικητική αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα. Ακούτε, χωρίς νομική προσωπικότητα. Δηλαδή, το καθεστώς συστήνει μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή που δεν έχει νομικό πρόσωπο, δεν είναι δηλαδή ούτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αλλά ούτε και ιδιωτικού. Τι είναι τότε Συνέλληνες? Μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή φάντασμα. Μια αρχή που δεν υπάγεται ούτε στο δημόσιο, ούτε στο ιδιωτικό δίκαιο. Μια αρχή φαντομάς δηλαδή. Πόσο αρρωστημένο, πόσο εσχρό, πόσο κατάπτυστο είναι αυτό το νομοθέτημα. Το αντιλαμβάνεσαι τώρα Έλληνα, και αυτή η αρχή τι σκοπό έχει? Διαβάζουμε. Με σκοπό τον προσδιορισμό, την βεβαίωση και την ίσπραξη των φορολογικών, τελωνιακών και λοιπόν δημοσίων εσόδων. Δηλαδή τι έχουμε μέχρι εδώ? Μια ανεξάρτητη αρχή φάντασμα, τύπου μαφίας δηλαδή, που προσδιορίζει, βεβαιώνει και εισπράττει όλα τα δημόσια έσοδα από όπου και αν προέρχονται. Αλλά ας προχωρήσουμε και παρακάτω για να δούμε τι άλλα προνόμια έχει αυτή η κατοχική αρχή που μας έχουν επιβάλει οι προδότες δυνάστες μας. Στην παράγραφο 2 του πρώτου άρθρου του νόμου 4389 του 2016 διαβάζουμε. Η αρχή απολάβει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Εδώ αγαπητοί συνέλληνες ολοκληρώνεται η γενική εικόνα του εγκλήματος που νομοθέτησαν οι μαριονέτες του καθεστώτος. Δηλαδή κύριε Δρόσε, εγώ αυτή τη στιγμή ως Έλληνας πολίτης φορολογούμε στο εισόδημά μου. Πληρώνω φόρους από τα καθημερινά προϊόντα που αγοράζω, που χρειάζομαι για να ζήσω. Πληρώνω φόρους στα διόδια, φόρους από εδώ, φόρους από εκεί, γιατί δεν υπάρχει μόνο ένας φόρος. Έτσι υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι. Συντηρώ λοιπόν το κράτος, γιατί το κράτος το συντηρούν οι πολίτες, ο πολίτης του κάθε κράτους, αυτός ο άνθρωπος, ο πολίτης είναι ο αστάθμητος παράγοντας, και συντηρούμε αυτό το κράτος μέσω των φόρων και μέσω των δημοσίων εσόδων που προσφέρουμε προς αυτό. Και αυτά τα έσοδα δηλαδή μας λέτε ότι πάνε σε μια αρχή η οποία τα διαχειρίζεται με έναν τρόπο άγνωστο, όπως κρίνει αυτή γιατί είναι ανεξάρτητη, και χωρίς το κράτος στο οποίο εμείς αποδίδουμε τα έσοδά μας να ελέγχει αυτή την αρχή. Ακριβώς έτσι είναι κύριε Αυγέρη. Δεν ξέρει κανείς που πάνε αυτά τα έσοδα. Γιατί Μάλιστα. Το βλέπουμε. Για τον Έλληνα δεν δίνεται τίποτε. Έχει καταδικαστεί στην οικονομική ανέχεια. Αυτά τα έσοδα είναι εκατοντάδες δις. Πού πηγαίνουν? Τα παίρνει η ΑΔΕ, η αρχή αυτή, και δεν ξέρει κανείς που πάνε. Πάνε σε μία μαύρη τρύπα. Άρα τα διαχειρίζονται για εμάς χωρίς εμάς. Ακριβώς. Πραγματικά αυτό που θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή είναι το πόσο εγκάθετη και πόσο νοσηρή εγκέφαλη πρέπει να είναι αυτοί που νομοθέτησαν και ψήφισαν ένα τέτοιο νόμο. Και φαίνεται ξεκάθαρα από το λεκτικό των διατάξεων του νόμου, όπως μας τις παραθέσατε αυτές τις διατάξεις κύριε Δρόσε, αλλά γιατί κατά τη γνώμη σας το έκαναν αυτό οι κυβερνώντες? Ποιο ήταν το κίνητρό τους, τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν? Είναι προφανές κύριε Αυγέρη ότι η κομματική χούντα που δυναστεύει τη χώρα μας πήρε εντολές για να νομοθετήσει ένα τέτοιο ανοσιούργημα. Και εντολές αυτές ξέρουν όλοι από πού έρχονται. Από το Διευθυντήριο
των διεθνών εγκληματιών, του Ιωνοτραπεζικού Κατεστημένου και της Τρόικας. Έπρεπε λοιπόν για να επιτευχθεί η φτωχοποίηση των Ελλήνων, να γίνει η αρπαγή όλων των δημόσιων εσόδων, να ολοκληρωθεί η εκποίηση όλης της δημόσιας περιουσίας και να συντελεστεί η αφαίρεση, προσέξτε, η αφαίρεση της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων, έπρεπε λοιπόν να γίνει μια ανεξάρτητη αρχή που να μην υπόκειται σε κανένα δίκαιο, να είναι τελείως ανεξέλεγκτη και να ενεργεί μόνο για την εφαρμογή των αποστατικών σχεδίων των πραγματικών αφεντικών της, που είναι αυτοί που προαναφέραμε. Όπως καταλαβαίνετε, μόνο όταν έχει κάποιος δυνάστης ύπουλα σχέδια και άνομους σκοπούς, μόνο τότε νομοθετεί τέτοιους αντιανθρώπινους και αντισυνταγματικούς νόμους. Μόνο τότε θεσμοθετεί ένα παρακράτος εν κράτη, γιατί πώς αλλιώς να χαρακτηρίσουμε μια τέτοια ανεξέλεγκτη αρχή φάντασμα, που μάλιστα έχει πάρει όλες τις αρμοδιότητες 10 υπουργείων, αλλά και του Γενικού Χημείου του κράτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έναξη της λειτουργίας της αρχής καταργήθηκε, όπως ακούσαμε, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του πρώτου άρθρου του νόμου 4389, και το Υπουργείο Οικονομικών έγινε στην ουσία, αυτοκαταργήθηκε και έγινε μια εικονική μαριονέτα. Έφτιαξαν λοιπόν ένα ανεξέλεγκτο, ανεξάρτητο και αυτεξούσιο μηχανισμό φάντασμα, το οποίο θα αναλάβει το έγκλημα, και το έχει αναλάβει, της οριστικής φτωχοποίησης και της καταστροφής των Ελλήνων και της Ελλάδος, και έτσι εφαρμόστηκε για άλλη μια φορά η αντίστοιχη εξαγγελία που μας είχε κάνει η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη το 2005 και την οποία την αποδέχτηκε ολόκληρο το κομματικό κατεστημένο και ο Κάρολος Παπούλιας φυσικά, που θα έπρεπε ως πρόεδρος θεματοφύλακας της Δημοκρατίας να ήταν ο πρώτος που θα αντιδρούσε σε αυτά τα κατάπτυστα που του έλεγε η ευρεογενής πρόεδρος της Βουλής. Και ρωτώ τώρα τους συνέλληνες και τους συμπολίτες μου, γνωρίζατε τι πραγματικά είναι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων? Σας είπε κανένα ακόμα μέχρι τώρα γιατί έχει ψηφίσει ένα τέτοιο έγκλημα και πού καταλήγουν τα δημόσια έσοδα της Ελλάδας? Φυσικά δεν πρέπει να σας έχει πει κανείς. Μόνο ο Αρτέμης Οσόρας και ο πολιτικός φορέας του Έθνους των Ελλήνων, Ελλήνων Συνέλευσης, σας μιλούν για αυτά. Σας λέμε όλη την αλήθεια για να μάθετε, να αφυπνιστείτε και να καταλάβετε ότι πρέπει να ενωθούμε όλοι. Να ενωθούμε στο δικό μας πολιτικό φορέα και να αγωνιστούμε για να ανακτήσουμε την ελευθερία μας και όλα τα δίκαια και τα δικά μας. Μάλιστα. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας, κύριε Δρόσε, ότι έχει αναφερθεί και ο κάποτε Υπουργός Οικονομικών της χώρας μας, ο κύριος Βαρουφάκης, λέγοντας ότι ο ρόλος του θεσμού που λέγεται Τρόικα στη χώρα μας είναι στην ουσία να είναι ένα κράτος εν κράτη και είναι αυτό που αποφασίζει για την οικονομική πολιτική της χώρας μας. Και στην ουσία ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών δεν έχει καμία δικαιοδοσία, δεν μπορεί να κάνει χρήση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Και τώρα βλέπουμε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να καταργείται, να γίνεται ΑΔΕ, και βλέπουμε αυτό που μας είπε τότε ο κύριος Βαρουφάκης, βλέπουμε τώρα να το περνάνε και με νόμο και βλέπουμε να δημιουργείται μια αρχή, όπως μας είπατε, η οποία λειτουργεί ανεξέλεγκτα και είναι και αυτό στα πλαίσια της οικονομικής αφέμαξης των Ελλήνων, που βέβαια αποτελεί ένα μέρος ενός τεράστιου σχεδίου που είναι η εξόντωση των Ελλήνων, και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθεί ο κάθε Έλληνας πολίτης. Και το μέγεθος του εγκλήματος που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος νους, και ένα από τα πολλά τέτοια εγκλήματα, κύριε Δρόσε, που έγιναν από τους κυβερνούντες τα τελευταία χρόνια, όπως πολύ ορθά μας το αναλύσατε, είναι και αυτό της σύστασης της ΑΔΕ. Πείτε μας όμως, κύριε Δρόσε, τι θα κάνει η Ελλήνων Συνέλευσης για το θέμα αυτό, διότι σήμερα εδώ είστε με την ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης. Τι θα κάνει η Ελλήνων Συνέλευσης
για αυτό το θέμα όταν θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μας. Βεβαίως, κύριε Αυγέρη, να σας πω ότι όταν ο πολιτικός φορέας του Έθνους των Ελλήνων, η Ελλήνων Συνέλευσης, αναλάβει τα ηνία της χώρας μας, όλο αυτό το άδικο και όλα αυτά τα εγκλήματα και τα εγκληματικά νομοθετήματα θα ακυρωθούν και θα σταματήσουν άμεσα. Άλλωστε, το λέμε για πολλωστή φορά, μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις του φορέα μας που έχουν κατατεθεί στον Άριο Πάγο στις 4 Σενάτου του 2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 6199 μαζί με την ιδρυτική του διακήρυξη και το καταστατικό του, προβλέπεται καταρχήν η σύσταση επιτροπών οικονομικού ελέγχου που θα ερευνήσουν όλα αυτά τα οικονομικά εγκλήματα που έχουν συντελεστεί. Στη συνέχεια θα συγκροτηθεί ειδικό δικαστήριο που θα κληθεί να αποδώσει άμεσα δικαιοσύνη στα πορίσματα των επιτροπών ελέγχου επί όλων των σημαντικών αυτών θεμάτων της πολιτείας και θα επιβάλλει τις ανάλογες ποινές. Οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να είναι βέβαιοι πως κανείς από όσους έβλαψαν το δημόσιο συμφέρον, πρόδωσαν τη χώρα, καταστρατήγησαν το Σύνταγμα, ξεπούλησαν τον πλούτο και τα δίκαια της Ελλάδος, καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα, παρέβηκαν το καθήκον τους, αδίκησαν και φτωχοποίησαν τον Έλληνα, δεν θα γλιτώσει κανείς από την άτεγκτη ελληνική δικαιοσύνη. Κανείς και από οποιαδήποτε θέση κι αν έπραξε ό,τι έπραξε. Γιατί η ελληνική δικαιοσύνη που θα αποδοθεί με τη διακυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης, να ξέρετε ότι δεν γνωρίζει ούτε ασυλίες ούτε παραγραφές. Αυτό να το βάλουν καλά στο μυαλό τους όσοι ευθύνονται για όλα αυτά που αναφέραμε. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και σε λίγα ακόμη από τα γενικά οικονομικά και φορολογικά μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και που θα ισχύσουν άμεσα μόλις ο πολιτικός φορέας των Ελλήνων γίνει κυβέρνηση και εγκαθιδρύσει την Ελλήνων Πολιτεία, την πραγματική δημοκρατία των πολιτών. Αναφέρομαι λοιπόν στα ακόλουθα λίγα από τα πολλά μέτρα που θα ισχύσουν. Το Υπουργείο Οικονομικών θα αναδομηθεί σε μία υπηρεσία που θα υπηρετεί την ανταποδοτική μέσω του φόρου διαδικασία της πολιτείας προς τον πολίτη. Δηλαδή, ο πολίτης για το φόρο που πληρώνει θα απολάβει αντίστοιχες υπηρεσίες και ωφέλη. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φορολογικοί νόμοι, γιατί η πολυνομία είναι η οδός της διαφθοράς, διαπλοκής, συναλλαγής όλων των κακόβουλων ενεργειών και καταδυνάστευσης του πολίτη. Ο φορολογικός νόμος του εισοδήματος που θα καθιερωθεί θα έχει τουλάχιστον δεκαετή διάρκεια. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φόροι επί της ακίνητης περιουσίας, ώστε ο πολίτης να είναι πραγματικά κυρίαρχος και κύριος της εστίας του και της περιουσίας του. Ο φόρος για αγορά ακίνητης περιουσίας δεν θα είναι πάνω από 3% και όχι 11% που επί πολλά χρόνια πληρώνουμε για απλή μεταβίβαση, και για μεταβίβαση σε συγγενή πρώτου βαθμού θα είναι χωρίς φόρο. Για την ασφαλή τώρα μετακίνηση των πολιτών, η Ελλήνων Πολιτεία θα θέσει νομοθεσία ώστε η αγορά των αυτοκινήτων να γίνεται ατελώς με ένα ποσό ΦΠΑ, εάν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα τέλη κυκλοφορίας δεν θα ξεπερνούν τα 50 ευρώ ετησίως, γιατί δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτοκίνητα με 4 ρόδες και με κάλυψη οδοστρώματος περίπου την ίδια να υπάρχει μία διακύμανση από 150 έως 1.400 ευρώ όπως είναι σήμερα.
τα διόδια θα καταργηθούν. Γιατί? Γιατί καταστρατηγούν το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών εντός του ελλαδικού χώρου. Με τους σημερινούς παρόχους των εθνικών οδών θα διαπραγματευτεί η ίδια η πολιτεία. Η φορολογία εισοδήματος θα αρχίζει από τις 15.000 ευρώ ετησίως και πάνω. Η μέρημνα της πολιτείας θα είναι ότι ο μικρότερος μισθός θα πρέπει να διαμορφώνεται έτσι ώστε το 50% αυτού να καλύπτει τις βασικές ανάγκες του εργαζομένου. Η Ελλήνων πολιτεία θα διανύμει κρατική γη στους αυτόχθονες Έλληνες ηθαγενείς και μόνο σε αυτούς, χωρίς το δικαίωμα μεταπόλησής της. Η Ελλήνων πολιτεία, με απόλυτο σεβασμό στο νεογέννητο Έλληνα, με πρόσβαση στην αρμονία και με γνώμονα ότι ήλθε στην Ελλάνια γη, θα του παραχωρεί αυτομάτως ένα τμήμα της πολεοδομημένης περιοχής. Αυτά, κύριε Αυγέρη, είναι λίγα από τα άμεσα μέτρα, οικονομικά μέτρα, που θα εφαρμόσει ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, όπως δεσμεύτηκε ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Τώρα οι Έλληνες, οι συνέλληνές μας, ας κάνουν μία σύγκριση. Ας συγκρίνουν αυτά που δεσμευτικά θα γίνουν από το φορέα μας όταν η Ελλήνων Συνέλευσης γίνει η κυβέρνηση της Ελλάδος. Ας τα συγκρίνουν λοιπόν αυτά με αυτά που υφίστανται τώρα, δηλαδή την οικονομική αφέμαξη από την ανεξάρτητη αρχή φάντασμα, την ΑΑΔΕ, και τις διώξεις και την γενοκτονία από τις παράνομες κομματικές δυναστικές κυβερνήσεις. Αν μη τι άλλο, κύριε Δρόσε, κοιτάζοντας κανείς τις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης στο κομμάτι της φορολογίας που μας αναφέρεται επί το πλείστον, αλλά και κοιτάζοντας ταυτόχρονα το ΦΕΚ σύστασης και ίδρυσης της ανεξάρτητης αρχής, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνει τις διαφορές. Είναι κάτι εντελώς αντίθετο το πρόγραμμα της Ελλήνων Συνέλευσης με αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε στο ΦΕΚ της ανεξάρτητης αρχής, και φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσε κανείς να κάνει μια τέτοια σύγκριση και να πει όχι σε ένα τόσο δίκαιο πρόγραμμα όπως το πρόγραμμα του πολιτικού φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Και πραγματικά είναι ένα πρόγραμμα που αποβλέπει στην εξασφάλιση της ελευθερίας, του δικαίου, της αυθονίας και της ευημερίας του Έλληνα πολίτη. Άρα λοιπόν αυτό μπορεί να το αντιληφθεί ο κάθε Έλληνας πολίτης, αρκεί να πει στη διαδικασία να ψάξει, να δεχθεί την πληροφόρηση, να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχουμε και να μπει από μόνος του σε μια διαδικασία ενεργοποίησης. Όμως, κύριε Δρόσε, κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά και προς το τέλος της εκπομπής, μας πιέζει λίγο και ο χρόνος, οπότε θα θέλαμε να απευθύνετε ένα αποχαιρετισμό σε όλους τους Έλληνες ακροατές μας και τους Έλληνες πολίτες. Κύριε Αυγέρη, να πω καταρχήν ότι ήταν τιμή μου που με φιλοξενήσατε στις συχνότητες του Διομήδης Ράδιο και ειλικρινά χάρηκα αυτή την επικοδομητική μας συζήτηση για ένα τόσο μεγάλο θέμα που δεν μπορεί δυστυχώς να αναλυθεί μέσα στα χρονικά πλαίσια μιας εκπομπής. Ως υποψήφιος βουλευτής του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, αλλά και ως Έλλην πολίτης, ως Έλλην άνθρωπος, που ζω από κοντά όλα αυτά τα χρόνια τον αγώνα και την προσφορά σε οικονομικά εργαλεία, στη γνώση, στην αλήθεια, που έχει δώσει και δίνει συνεχώς ο μεγάλος Έλλην αδελφός μας και πρόεδρος του φορέα μας, ο Αρτέμης Σόρας, για την απελευθέρωση της πατρίδας μας και για την αποκατάσταση του δικαίου, της αυθονίας, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας κάθε Έλληνα πολίτη, θέλω να απευθύνω σε όλα τα αδέλφια μου, σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ένα προσκλητήριο ένωσης, ομονόησης και κοινού αγώνα. Όλοι μας σήμερα βιώνουμε συνέλληνες καθημερινά το άδικο και την ολοκληρωτική επιβολή στη ζωή μας. Βλέπουμε την πατρίδα μας να την εξουσιάζουν αλλογενείς μέσα από κομματικές ξενοκίνητες φωλιές, να την ξεπουλούν ασύστολα
να την καταστρέφουν και να ρημάζουν κυριολεκτικά τον Έλληνα. Το ψέμα, η απάτη, η απαξία και ο συστηματικός διωγμός των Ελλήνων κυριαρχεί δυστυχώς σε όλες τις δομές του σημερινού κράτους εταιρεία, στο οποίο, όπως αναφερθήκαμε, έχουν μετατρέψει τη χώρα μας. Γέμισε η Ελλάδα με εκατομμύρια λαθροεσβολείς και λαθροεπίκους που ειδωτές κυβερνήσεις, ακολουθώντας τις εντολές των επικυρίαρχων πατρώνων τους, χρησιμοποιούν για να μας αλλοιώσουν, να μας αντικαταστήσουν μετά τη γενοκτονία μας. Όλους αυτούς και μέσω μικιό άγνωστης προέλευσης τους πληρώνουν από το δικό μας πλούτο, ενώ εμάς μας έχουν καταδικάσει στην ανέχεια και στον οικονομικό μαρασμό. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, αδέλφια. Πρέπει να αφυπνιστούμε, να ορθώσουμε το αναστημά μας, να εννοήσουμε ότι ο πολίτης είναι αυτός που παράγει πολιτική και όχι τα διχαστικά ξενοκίνητα κόμματα. Να αντιληφθούμε επιτέλους ότι ο αυτόχθον Έλληνιθαγενής είναι ο κυρίαρχος ιδιοκτήτης αυτής της χώρας και ότι αυτός πρέπει να αποφασίζει για την τύχη του και οι κυβερνήσεις πρέπει να εκτελούν τις δικές του αποφάσεις και όχι το αντίθετο όπως συμβαίνει σήμερα. Ας βάλουμε λοιπόν ένα τέλος σε όλα αυτά. Η Ελλήνων Συνέλευσης, που είναι η ένωση όλων των κυρίαρχων αυτοχθόνων Ελλήνων Ιθαγενών και ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων, είναι εδώ και σας καλεί όλους να ενωθείτε σε αυτή την παντοδύναμη ένωση. Η σωτηρία μας, η απελευθέρωσή μας και η αποκατάσταση των δικαίων του έθνους μας είναι αποκλειστικά δική μας υπόθεση. Είναι υπόθεση της ένωσης όλων μας. Τα κόμματα έγιναν, όπως το λέει και η λέξη, για να μας διχάζουν, να μας κομματιάζουν και να μας καταστρέφουν. Εμείς και μόνο εμείς μπορούμε να φέρουμε στη χώρα μας την ελευθερία, το δίκαιο, την αυθονία και την ευημερία σε όλους τους Έλληνα ανθρώπους. Έχουμε ένα τέλειο και πλήρες ελάνιο αξιακό σύστημα με αξίες, αρχές και πολιτιακούς νόμους που θα είναι το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε για να δημιουργήσουμε την Ελλήνων πολιτεία, την πραγματική δημοκρατία, την ιδανική πολιτεία των πολιτών και όχι των υπηκόων που χρησιμοποιούνται σαν δούλοι μέσα στη δική τους πατρίδα. Έχουμε τα μέσα και τη γνώση που μας προσέφερε με μεγαλοπρέπεια ο Έλληνα αδελφός και πρόεδρός μας ο Αρτέμης Σόρας για να διεκδικήσουμε και να ανακτήσουμε τα δίκαια και τα δικά μας. Το μόνο που απομένει, συνέλληνές μου, είναι η ένωσή μας. Η ένωσή μας που θα μας κάνει το σύνολο της ολότητας των πολιτών, που θα αποφασίζει και θα δημιουργεί μέσα σε ένα ελεύθερο, δίκαιο και δημιουργικό περιβάλλον. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στον πολιτικό φορέα του Έθνους των Ελλήνων, Ελλήνων Συνέλευσης, να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που έχουμε για να αλλάξουμε ό,τι μας δυναστεύει και ό,τι μας γενοκτονεί και να πάρουμε επιτέλους τις τύχες της πατρίδος στα δικά μας χέρια. Εσείς συνέλληνες που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα με βρείτε στο πολιτικό μου γραφείο στην έδρα της ΕΣΥ Αγρινίου, οδός Δελιγιώργη 29 στο Αγρίνιο. Το τηλέφωνο μου για άμεση επικοινωνία προς όλους σας είναι 697-3528-354. Επαναλαμβάνω, 697-3528-354. Και το mail μου είναι b.drossos@gmail.com. Επαναλαμβάνω, b.drossos@gmail.com. Η ισχύς μας, αδέλφια, βρίσκεται μόνο στην ένωσή μας. Μην το ξεχνάτε και μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους σας. Καλό σας βράδυ, δύναμη φως. Κύριε Δρόσε, να σας ευχαριστήσουμε και εμείς.
για αυτή την συνέντευξη που μας παροχωρήσατε απόψε εδώ στο Διομήδης Ράδιο και στην εκπομπή Λόγος Ελλήνων. Το θέμα είναι πραγματικά τεράστιο και δεσμευόμαστε να το συνεχίσουμε κι άλλο και όταν κι εσείς θα είστε διαθέσιμος να το δούμε και πιο λεπτομερώς το θέμα της ΑΔΕ, γιατί θα έπρεπε να ξέρουν οι ακροατές μας ότι όλη η συζήτηση που κάναμε σήμερα είχε ως πηγή μόνο το άρθρο 1 από το ΦΕΚ της σύστασης. Φανταστείτε λοιπόν από όλα τα υπόλοιπα άρθρα πόσα πράγματα μπορούμε να συζητήσουμε και πόση τροφή για σκέψη υπάρχει για τον Έλληνα πολίτη μόνο και μόνο από αυτό το ΦΕΚ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Δρόσε και πριν κλείσουμε να αναφέρουμε και στους ακροατές μας κάτι το οποίο σίγουρα το γνωρίζετε κι εσείς, ότι σαν χθες 4 Σενάτου έχουν κλείσει 5 χρόνια από την ίδρυση του Πολιτικού Φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης και ο Πολιτικός Φορέας Ελλήνων Συνέλευσης λειτουργεί αυτά τα 5 χρόνια με σκοπό την απελευθέρωση του έθνους των Ελλήνων και θα συνεχίσει να λειτουργεί για όσο χρειαστεί και θα είναι ανοιχτός για όλους τους Έλληνες ανθρώπους μέχρι να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο και σκοπό. Ακριβώς κύριε Αυγέρη, 5 χρόνια έκλεισε ο πολιτικός μας φορέας. 5 χρόνια καλεί όλους τους Έλληνες να συστρατευτούν μαζί του, να ενωθούν για να απολαύσουν πάλι την ελευθερία που τους στέρισαν και την κλεμμένη τους αυθονία. Όπως είπατε κι εσείς, το θέμα που αναπτύξαμε είναι τεράστιο. Μόνο μέσα από το πρώτο άρθρο γνωρίσαμε την ταυτότητα αυτής της αρχής φάντασμα, αυτής της κατάπτυστης αρχής. Όταν θα έχουμε πάλι το χρόνο, θα ξανακάνουμε μια άλλη εκπομπή για να μπούμε και μέσα στη δομή και στα όργανα τα εξουσιαστικά αυτής της αρχής. Μέχρι τότε, σας χαιρετώ όλους σας. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δρόσε. Καλό βράδυ και σε εσάς. Να ευχαριστήσουμε και εσάς αγαπητοί μας ακροατές που ήσασταν μαζί μας απόψε για αυτή την εκπομπή. Αυτός ήταν ο κύριος Δρόσος Βασίλειος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας του κυρίου Δρόσου, όπως και κάθε υποψήφιας και κάθε υποψήφιου, μπορείτε να τα βρίσκετε και στην περιγραφή του βίντεο, όπως αυτό ανεβαίνει στο YouTube για κάθε εκπομπή, στο κανάλι συγκεκριμένα YouTube της περιφέρειάς μας, KΔΣ Ελλάδος Ελλήνων Συνέλευσης. Το θέμα το οποίο αναλύσαμε σήμερα είναι τεράστιο και θα πρέπει να προβληματίζει και να αποσχολεί κάθε Έλληνα πολίτη. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά. Στα μικρόφωνα ήταν ο Αυγέρης Ανδρέας, το κοντρόλ ο Στέλιος Παξινός και βοηθητικό προσωπικό για την διεκπαιρέωση αυτής της απόψινής συνέντευξης η Δρόσου Βάσο. Και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας το εξής. Αυτά τα λόγια τα οποία έχει πει ο πρόεδρος του Πολιτικού Φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης Αρτέμης Σόρας, κάθε ψεύτικη ψευτοαυτοκρατορία έχει κοπεί στην αλήθεια της κοσμοκρατορίας των Ελλήνων ανθρώπων. Αυτό μόνο να αναλογιστείς Έλληνα και να καταλάβεις πόσο τεράστιος είσαι και ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα, καμία ανεξάρτητη αρχή και κανένα φάντασμα να διαχειρίζεται τη δική σου ζωή. Από όλους εμάς εδώ στο Διομήδης Ράδιο, καλή και δίκαιη Ανατολή. Θυμήσου ποιος είσαι Έλληνα. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Όταν ενθυμηθείς, η νίκη είναι μόνο δική σου. Ενώνεται το ελάνιο έθνο. Ενώνονται όλοι οι Έλληνα άνθρωποι. Ένωση Ελλήνων. Εδώ και τώρα. Όλες οι ψεύτικες ψευτοαυτοκρατορίες κοπήκανε στην αλήθεια της κοσμοκρατορίας των Ελλήνων ανθρώπων. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Θυμήσου ποιος είσαι Έλληνα. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Ενώνεται το ελάνιο έθνο. Θυμήσου ποιος είσαι Έλληνα. Ενώνονται όλοι οι Έλληνες άνθρωποι. Μαζί σου Αρτέμι και κανείς δεν περιμένει. Όλοι μπροστά καθυλωμένοι, όλοι πρώτη γραμμή. Γιατί το ξέρουν πολλοί και η αλήθεια είναι εκεί. Έχει γραφτεί από το δικό σου χέρι για όλη τη γη. Μπαίνει τώρα σε δράση, μπαίνει σε εφαρμογή. Το θείο σχέδιο από το σύμπαν όπως απ' την αρχή. Πολεμάμε μαζί σου Αρτέμι και είναι τιμή σου. Όπως τιμή μας μεγάλη είναι που ήρθες και πάλι. Τη μητέρα των μητέρων Ελλάδα, τα χέρια των Ελλήνων. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Όλες οι ψεύτικες ψευτοαυτοκρατορίες κοπήκανε στην αλήθεια της κοσμοκρατορίας των Ελλήνων ανθρώπων. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Αποστασίες.
θέλεις να διώξεις και προδοσίες να κόψεις. Το Απολώνιο φως, τον κόσμο ήρθες να δώσεις. Μαζί σου Αρτέμι, μέχρι το τέλος. Σαν σφαίρα πυρός, σαν ένα βέλος. Άνθρωπος μέσα από το φως. Συμπαντικός κωδικός. Ελάνια οντότητα που έχει φέρει οδός. Που μία είναι η οδός. Σόρας Αρτέμις, τεράστιος Έλλην. Πολεμιστής, τόσα χρόνια ταξιδεύει με κλειδιά και εργαλεία. Δίχως όνομα τέλος, μονάχα με ουσία. Μαζί σου Αρτέμι. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Μαζί σου Αρτέμι. Θυμήσου ποιος είσαι. Τάσο με και αφοσιώνομαι. Τάσο με και αφοσιώνομαι. Εις το λόγο της ενότητας. Του Πανάγαθου, άρχοντος φωτός. Με καρδιά και ψυχή συντονισμένη. Στις φωτεινές δυνάμεις της εύξης. Του κράτης του νου. Ελευθερία. 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 Θυμήσου ποιος είσαι. Ελάνιο γένος τους αιώνες διαβαίνει. Με ψυχή αναμένη και καρδιά φωτισμένη. Θεραπεύει πληγές και ανυψώνει αρετές. Με αξίες δηλώσει συμβολίζει το φως. Κατευθύνει το κάλος, επιβάλλει αρμονία. Προσεγγίζει το θείον στην απόλυτη ευθεία. Πλήρη εξουσία ισχύς με αιώνια μοίρα. Προχωρά διαπυρός και κοιτάει εμπρός. Το γένος μας ενώνεται πλέον. Είναι αλήθεια και είναι γεγονός. Είμαστε αυτοί που πρέπει. Την ώρα που πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δύναμη φως. Δύναμη φως. Θυμήσου ποιος είσαι. Θυμήσου ποιος είσαι. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Θυμήσου ποιος είσαι. Θυμήσου ποιος είσαι. Η μητέρα των μητέρων Ελλά. Τα χέρια των Ελλήνων. Εδώ και τώρα. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Θυμήσου ποιος είσαι. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Εδώ και τώρα. Ελληνίδες, Έλληνες, ακούτε το ράδιο Διομήδης, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Κεντρικής Περιφερειακής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος της Ελλήνων Συνέλευσης. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα. Για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Όρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Όρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλέ το στο www.cosmotheasi.com.